Εδώ παρουσιάζω το πλοίο, το Ταναΐς, όπως εγώ το ένιωσα, το αισθάνθηκα την ώρα που διάβαζα την ιστορία ξανά. Πρόκειται για ένα πλοίο άειλο, ουσιαστικά, το δικό μου. Δηλαδή φασματικό, σαν εντύπωση που άφησε στο χώρο και στο χρόνο αυτή η τραγική στιγμή για τους Εβραίους της Κρήτης. Είναι ένα πλοίο κενό, έχει το σχήμα του πλοίου και είναι από μέταλλο. Και ουσιαστικά στα φουγάρα του που βρίσκονται από πίσω σε απόσταση και τα ενώνει μόνο μία σκιά από στάχτη στο κάτω μέρος με το πλοίο. Έχω ζωγραφίσει την αντανάκλασή μου, κάτι που συνηθίζω, αλλά όχι αυτή τη φορά ως απλώς απλή απεικόνηση του εαυτού μου ώστε να επικοινωνήσω με τον θεατή, αλλά με την έννοια του μάρτυρα, ότι θα ήθελα να είμαι εκεί για να μπορέσω να δω, να μπορέσω να έχω δει, να θυμάμαι το τι συνέβη, ώστε να μπορώ να το μεταφέρω. Στο κάτω μέρος από το πλοίο έχω τοποθετήσει μία σκιά στο σχήμα του πλοίου από στάχτη και ο Ντεριντά την αναφέρει τη στάχτη όσον αφορά τους Εβραίους και σε όλους μας πάει το μυαλό σε αυτό το... στα κρεματόρια. Και πάνω στη στάχτη είναι σαν να βγαίνουν χέρια τα οποία βούλιαξε, το σώμα έχει βουλιάξει και εκείνα βγαίνουν προς τα πάνω είτε για έκκληση βοήθειας, είτε για μια τελευταία επαφή με τη ζωή. Τα χέρια αυτά είναι σε χρώμα λευκό και είναι ακριβώς δείχνουν, έχουν και αυτά την έννοια του φασματικού, του μη υλικού. Είναι ένα έργο γεμάτο συμβολισμούς, ευδιάκριτος όμως, δηλαδή αν κάποιος το παρατηρήσει, αντιλαμβάνεται όλα τα μηνύματα από τα φουγάρα, την κουπαστή, τη στάχτη, τα χέρια. Αυτό θέλετε και εσύ να δείτε ο επισκέπτης της έκθεσης να μπει. Ναι, ακριβώς. Αυτό που θέλω είναι να δημιουργήσω συγκινησιακή φόρτιση και να κινητοποιήσω τη σκέψη, γιατί νομίζω ότι μόνο άμα θυμόμαστε μπορούμε να αλλάξουμε το παρόν και το μέλλον μας. Γιατί διαφορετικά η ανθρώπινη θηριωδία και αγριότητα θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο εμείς δεν ανατριχιάζουμε απέναντί της.